Κύριε Πουλόπουλε, χθες Κυριακή είχαμε προγραμματίσει στο δρόμο της Μεσίνης στην πρώτη γέφυρα να κάνουμε μια αντικατάσταση ενός αγωγού περίπου 6 μέτρα διότι χανόταν πολύ νερό. Όπως γνωρίζετε έχουμε λειψιδρία και ειδικώς φέτος θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ήδη έχω ενημερώσει τον κύριο Δήμαρχο για να κάνουμε και μια καμπάνια για να κάνουμε μια οικονομία στο νερό. Και προσπαθούμε όπου έχουμε διαρροές και μάλιστα μεγάλες διαρροές να τις επισκευάζουμε αμέσως. Ξεκινήσαμε και είχαμε προγραμματίσει από τις 6 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε πραγματικά στις 6 το πρωί με την εκένωση του αγωγού από το νερό και στις 8 η ώρα ξεκίνησαν περίπου να εργάζονται. Προχωρούσαν κανονικά οι εργασίες, τα 6 μέτρα όμως γίνανε 12, γιατί βρήκαμε σάπια δίπλα. Γύρω στις 1 η ώρα λέγαμε ότι εκείνα τα άλλα 6 μέτρα που βρήκαμε θα τελειώσουμε στις 3 η ώρα και δώσαμε νερό στο ασπρόχωμα. Ήταν ίσως ένα λάθος να δώσουμε το νερό στο ασπρόχωμα στις 1 η ώρα περίπου, 1 παρατέταρτο. Υπάρχει ένα ζυμπό σε εκείνη την περιοχή, μία βάνα στο πούμε που σταματάει το νερό στη γέφυρα και συνεχίζει. Αυτή η βάνα λοιπόν στις 2 η ώρα τεινάχτηκε στον αέρα. Έσκασε. Με αποτέλεσμα τα 12 μέτρα να γίνουν 18, 20 μέτρα τελικά αντικαταστήσαμε και δεν είχε προγραμματιστεί για 20 μέτρα, είχε προγραμματιστεί για 6 μέτρα. Αυτό το πράγμα μας έκανε να πάμε λίγο, όχι λίγο, αρκετά αργά, μέχρι τις 8 παρατέταρτο που δώσαμε νερό. Και εκτός από το ασπρόχωμα είχε μείνει από νερό και το αεροδρόμιο και προσπαθούσαμε, τα συνεργεία ήταν εκεί, όποιος ήρθε και περνούσε από εκεί έβλεπε ότι ήταν και πολλοί κόσμος, δηλαδή προσπαθούσαν πάρα πολύ υδραυλικοί για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε στις 7.30 ώρα, όπως είπα, 8 παρατέταρτο δώσαμε το νερό. Έκτοτε, όσον αφορά το ασπρόχρωμα, το οποίο το ασπρόχρωμα μέχρι τις 10 και 10, από ό,τι 10 και 4 είχα πληροφορίες, δεν είχε νερό και υπάρχουν κάποιοι εκενωτές που η ΔΕΙΑΚ, μόλις ξανατροφοδοτηθεί το νερό, αφήνει να φύγει το νερό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν χώματα και διάφορες φερτές ύλες και να υπάρχει ένα καθαρό νερό για να πίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, καθυστέρησε αυτή η εκένωση. Η εκένωση κράτησε από τις 8 στις 10 η ώρα. Η προσωπική μου άποψη ότι θα πρέπει να κρατήσει μισή ώρα. Πιθανώς δεν θέλω να κάνω και παρατήρηση στον κόσμο, γιατί αν έβλεπε ότι είναι θολό το νερό, δεν μπορούσα να το ρίξει στη δεξαμενή μέσα. Προέχει ασφάλεια, βέβαια. Ναι, προέχει ασφάλεια του νερού. Αυτό ήταν το χθεσινό. Με αποτέλεσμα το νερό να έρθει, ναι, 6-7 ώρες καθυστερημένα. Ναι. 6-7 ώρες καθυστερημένα στο ασπρόχρωμα, λιγότερο στο αεροδρόμιο και στο βιολογικό καθαρισμό. Και βεβαίως το προσωπικό δούλεψε όλο, και οι ιδιώτες, αλλά και οι επικεφαλείς εδώ που υπάρχουν στο σύνδεσμο, από το πρωί στις 6 ώρα μέχρι το βράδυ στις 9 η ώρα. Και μάλιστα από ό,τι είχαμε και μια επικοινωνία τηλεφωνική στις 10 και 10, 10 και 4 που δεν είχε φτάσει ακόμα το νερό στο ασπρόχρωμα, έστειλα πάλι το προσωπικό να ειδοποιήσει τη ΔΕΙΑΚ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όπως πραγματικά λύθηκε το θέμα χθες. Αυτά ήταν τα χθεσινά γεγονότα. Σεβόμαστε τους πολίτες οι οποίοι έχουν παράπονα. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο και θα κάνουμε το καλύτερο. Είμαστε ανοιχτοί για να διευκρινίσουμε σε οποιοδήποτε θέλει, όποτε θέλει και γιατί κάνουμε αυτή την αντικατάσταση. Η αντικατάσταση αυτή κράτησε πολύ, σας είπα, τα 6 μέτρα γίνανε 20 και κάναμε που αποδεχόμαστε το λάθος που δώσαμε πιο νωρίς νερό στο ασπρόχρωμα. Δεν έπρεπε να δώσουμε, θα τελειώναμε, χάσαμε γύρω στις 3 ώρες. Έχει υπολογιστεί και από το προσωπικό το δικό μας, αλλά και από μένα προσωπικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσπαθούμε. Έχουμε και το μεγάλο αγωγό, μάλιστα αυτή τη στιγμή περιμένω τον κύριο Χαρίτση για να ενημερωθεί για τον εμβληματικό έργο της Καλαμάτας, τον νέο αγωγό που πηγαίνει.
Βρισκόμαστε σε συχνή επαφή, όχι απλώς συχνή, σε καθημερινή βάση με τη ΔΕΙΑΚ και με τον ανάδοχο. Δείχνουν τα πράγματα ότι είμαστε μπροστά στην εκκίνηση αυτού του ευληματικού έργου και εκκίνηση συζητάμε να γίνει ο κεντρικός αγωγός. Οι υπόλοιποι αγωγοί κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή και μάλιστα και με ταχύ ρυθμό και προς τη Μεσίνη και προς το Αντικάλαμο και Κάλαμο και Σπερχογεία. Και θα ξεκινήσουν και αλλού. Η προσπάθειά μας είναι να φέρουμε το νερό με τον καινούριο αγωγό στην Καλαμάτα, να λήξουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί και πέρυσι είχαμε μια μεγάλη διακοπή στην ίδια την Καλαμάτα. Τι έφταιγε? Έφταιγε, έχουν σαπίσει σωλήνες. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε σε καθημερινή βάση να ελέγχουμε το δίκτυο, έτσι ώστε ούτε νερό να χάνουμε, αλλά ούτε και να διακόπτεται το νερό. Και η διακοπή του νερού να γίνεται τουλάχιστον μόνο όταν γίνονται εργασίες. Προσπαθούμε οι εργασίες αυτές να γίνουν τώρα πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδο. Πιστεύουμε ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα έχουμε διακοπή στο νερό, στην ίδρυυση. Αυτό έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορθή χρήση από τους καταναλωτές και καλή διαχείριση από τις υπηρεσίες. Η ορθή χρήση από τους καταναλωτές και η καλή διαχείριση από τις υπηρεσίες είναι υποχρεωτική για όλους μας και εμάς σαν υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα και για τους πολίτες να γίνεται ορθή χρήση του νερού. Φέτος δεν είχαμε πολλά χιονοπτώσεις, κυρίως οι χιονοπτώσεις δημιουργούν, φέρνουν νερό. Προσπαθούμε να λάβουμε μέτρα, να κάνουμε τα κατάλληλα έργα έτσι που να και η ΔΕΙΑΚ αλλά και εμείς τα κατάλληλα έργα να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από το νερό και να βρούμε και άλλες πηγές νερού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μία καμπάνια έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι για να έχουμε πρέπει να προσέχουμε.